Το λόγο έχει ο βουλευτής του λαός, κύριος Αθανάσιος Πλεύρης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό όταν ερχόμαστε εδώ πέρα να μιλήσουμε για ένα νομοσχέδιο για την παιδεία και πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο αυτό το οποίο έρχεται ευαγγελίζεται τις τομές και πραγματοποιεί τις τομές τις οποίες ευαγγελίζεται ή τελικά τα παραθέτει όλα με έναν τρόπο που θα μείνουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Υπουργού όποτε θέλει να βγάλει τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις. Κύριε Υπουργέ, εμείς πραγματικά στις βασικές αρχές και στους άξονες του νομοσχεδίου θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σύμφωνοι, είναι προς σωστή κατεύθυνση ως γενικές αρχές. Και υπόθηκε πριν και από τον εισηγητή σας και από τον πρωτομιλητή σας τον ΑΣΕΠ φυσικά ο καθένας τον θέλει. Είναι βέβαιο ότι έχουμε έρθει στην εποχή που όλος αυτός ο κόσμος που διόρισε το ΠΑΣΟΚ έφερε την κατάσταση του δημοσίου σε αυτό το αδιέξοδο που έχουμε τώρα, 1 εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλες, και πλέον πρέπει να καταλάβουν τα δύο μεγάλα κόμματα και κυρίως το ΠΑΣΟΚ που αφιδώς διόριζε στη δεκαετία του 80 ότι το δημόσιο δεν είναι παράδεισος και ότι το δημόσιο είναι σοβαρό πρόβλημα για την ανάπτυξη του τόπου. Όμως σας το λέμε και θέλουμε να μας απαντήσετε σε αυτό όταν θα τοποθετηθείτε, ειδικά για τους πολυτέκνους και τους τριτέκνους, σε μια εποχή σκληρής δημοσιονομικής λιτότητας που δεν έχουμε άλλη δυνατότητα να ανεβάσουμε τους δημογραφικούς δείκτες, εκεί και μόνο εκεί μπορείτε να κάνετε μια εξαίρεση και μπορείτε σε αυτούς τους ανθρώπους να τους δίνετε η δυνατότητα για να υπάρχει κίνητρο να γεννιούνται παιδιά για να πηγαίνουν στα σχολεία. Στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών, δυστυχώς, για εσάς ενδεχομένως ευτυχώς, ενώ όταν λέω για εσάς εννοώ για την πολυπολιτισμική κουλτούρα που χαρακτηρίζει το Υπουργείο σας, το να είναι στην Κυψέλη 60% παιδιά μεταναστών στα σχολεία είναι κάτι που σας αρέσει. Εμάς είναι κάτι που δεν μας αρέσει και θέλουμε να γεννιούνται περισσότερα Ελληνόπουλα. Ερχόμαστε στο δεύτερο το οποίο λέει το νομοσχέδιο. Έρχεστε και λέτε αξιολόγηση και πράγματι πρέπει να γίνεται αξιολόγηση των σχολείων. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή οι συνδικαλιστές να κάνουν ό,τι θέλουν. Και μόνο το γεγονός, Άδωνη Γεωργιάδη, που η ΟΛΜΕ διαφωνεί με αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να μας προβληματίσει ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Μόνο αυτό το γεγονός ότι η ΟΛΜΕ εκφράζει αντίθετη άποψη, που για να μην ξεχνιόμαστε, τον προηγούμενο Δεκέμβριο που και εγώ ήταν η Αθήνα, υπήρχαν δάσκαλοι και καθηγητές που παίρναν τα παιδιά και πήγαιναν στα αστυνομικά τμήματα και τα βάζαν να πετάνε πέτρες. Αυτοί οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, δυστυχώς, ή μάλλον και αυτοί οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, διδάσκουν τα παιδιά μας. Και δεν είμαστε περήφανοι για το σχολείο που έχουμε. Και πρέπει να γίνεται αξιολόγηση. Όμως, σας το είπε ο εισηγητής μας, τόσο στην αξιολόγηση των σχολείων, όσο και αργότερα στα προσόντα που πρέπει να έχει ο μέντορας, αυτά θα πρέπει να έχουμε αντικειμενικά κριτήρια. Δεν μπορώ να καταλάβω. 7 μήνες που κάνατε αυτό το νομοσχέδιο, δεν μπορούσατε να πείτε ακριβώς ποια θα είναι τα προσόντα για να είναι κάποιος μέντορας. Όχι για να είναι κάποιος μέντορας μάλλον, η αξιολόγηση, ποια θα είναι τα κριτήρια του πώς αξιολογείται τελικά αυτός που είναι εκπαιδευόμενος. Και σας είπαμε μια φοβία ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο κίνδυνος να είναι τόσο υποκειμενικά τα κριτήρια τα οποία τελικά θα μπαίνουν όσοι θέλετε. Μάλιστα μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση στο άρθρο 13 στους σχολικούς συμβούλους που αναφέρετε, κύριε Υπουργέ, και εδώ πέρα κάποια στιγμή πρέπει να πηγαίνουμε στην αξιοκρατία. Είναι δυνατόν να έχει 6 μονάδες το διδακτορικό και 15 μονάδες η συνέντευξη? Κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, εσείς φωνάζατε για τη συνέντευξη. Το θυμόσαστε? Θυμόσαστε εδώ πέρα που ο κύριος Ραγκούσης πανηγύριζε ότι καταργεί τη συνέντευξη. Και έρχεται ένα νομοσχέδιο εδώ και μας λέει για τους σχολικούς συμβούλους αξιολογώ με 6 μονάδες το διδακτορικό δίπλωμα, που το διδακτορικό δίπλωμα σημαίνει ότι κάποιος έχει κάνει δουλειά, και με 15 μονάδες στη συνέντευξη για να δούμε την προσωπικότητα γενικώς και αορίστως από μια επιτροπή.
από μια επιτροπή που μπορεί να είναι και άνθρωποι με τους οποίους εμείς συμπαθέστατη κατά τα άλλα, αλλά διαφωνούμε πλήρως στον τρόπο που θέλουν την ελληνική εκπαίδευση, τύπου Θάλια Δραγώνα που έχετε στο Υπουργείο σας ή την κυρία Ρεπούση. Ερχόμαστε στο θέμα τώρα των κολεγίων. Μη φοβόσαστε στην αριστερά, κύριε Υπουργέ. Το ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλη ευθύνη. Δεν μπήκε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και είμαστε εγκλωβισμένοι επειδή τότε τσακωνόταν ο νυν πρωθυπουργός με τον Βενιζέλο για το τι θα κάνει τελικά το ΠΑΣΟΚ στο άρθρο 16. Αν ήσασταν μέσα θα τα είχαμε λύσει όλα αυτά. Αλλά σας ρωτώ, κύριε Υπουργέ, το καλύτερο κολέγιο που έχει η χώρα είναι το Τυρί. Είτε αυτό αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, αυτό είναι. Και θα δώσετε επαγγελματικά δικαιώματα σε 1002 άλλα και εκεί πέρα θα πείτε όχι. Και σας ρωτώ ευθέως. Κάποιος έχει τελειώσει τον Τυρί και πηγαίνει και κάνει μεταπτυχιακό σε χώρα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτά τα προσόντα, στέλεχος του Υπουργείου σας κατάφερε να γίνει και καθηγητής Πανεπιστημίου, κατάφερε να κάνει και αναγνώριση στο Δικατσά. Μάθετε ότι κάποιος δεν μπορεί να αναγνωρίσει στο Δικατσά με αυτά τα προσόντα. Θα έχει επαγγελματικά δικαιώματα ή δεν θα έχει? Αναρωτιέται ο κόσμος, έχει μπερδευτεί. Με πιάνουν άτομα και μου λένε ότι εγώ ήμουνα σε κολέγιο αμερικάνικο, έχω κάνει μεταπτυχιακό σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μου αναγνωρίζονται ή όχι τα επαγγελματικά δικαιώματα? Και κυρία Υπουργέ, για να τελειώσουμε, επειδή πολλές φορές εδώ πέρα ακούγονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και είναι εν γέννη σε αυτό την παιδεία, άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση, κύριοι συνάδελφοι, για το τις εικόνες στα σχολεία που κάποιοι του πολυπολιτισμού, Αστέρι Ροντούλε, ενοχλούνται. Ακούστε τι έγινε στη Γερμανία. Γιατί μας λένε ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχουν αυτά. Μια Τουρκάλα υπουργός, η Αϊγκούλ Οσκάν, για την ακρίβεια Γερμανίδα Δευτέρας γενεάς, είπε στην κάτω Σαξονία, σε μισό λεπτό τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ότι δεν πρέπει να υπάρχει ο Σταυρός στα σχολεία. Υπουργός στην κάτω Σαξονία. Τι λέει τώρα ο Πρωθυπουργός, για να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη και τα παραμύθια που μας λένε εδώ πέρα οι νεοταξίτες. Ο Κρίστιαν Βούλφ είπε, τα χριστιανικά σύμβολα είναι πρόσδεκτα στα σχολεία μέσα στη Γερμανία. Και ο Στέφαν Μίλερ, ο υπεύθυνος του CDU σε όλη τη Γερμανία για την εκπαίδευση, είπε, πολιτικοί που πρεσβεύουν την απαγόρευση του Σταυρού από τα σχολεία μάλλον πρέπει να αναλογιστούν κατά πόσο ανήκουν στις τάξεις ενός χριστιανικού κόμματος. Αυτά γίνονται στην Ευρώπη και τα παραμύθια των νεοταξιτών ότι δεν υπάρχουν εικόνες που θα προωθήσετε αργότερα, ας τα αφήσουμε. Ευχαριστώ.